Λοιπόν, την περασμένη εβδομάδα, Σαββατοκύριακο, κάποιος ασυνείδητος επήγε και έριξε μπάζα μέσα στο κοντέινερ της κόμης. Μας έκανε τεράστια ζημιά στο κοντέινερ, αλλά ταυτόχρονα δεν είναι μόνο η ζημιά, είναι όλο το Σαββατοκύριακο, όλα τα σκουπίδια ήταν έξω από το κοντέινερ, διότι δεν λειτουργούσε το κοντέινερ που ήταν σπασμένο. Και η εικόνα αυτή είναι ανεπίτρεπτη, ας πούμε, σε ένα σημείο, η κόμη που είναι ένα από τα καλύτερα σημεία κολύμβησης στοιχείου. Λοιπόν, θέμε μία βοήθεια και από τους καταστηματάρχες της κόμης και όχι μόνο. Το ίδιο συμβαίνει και στο Λυθί, το ίδιο συμβαίνει και στην Αγία Φωτιά. Θέμε μία βοήθεια από τους καταστηματάρχες και από κάτι ασυνείδητους οι οποίοι πρέπει να σταματήσουν που με τα φορτηγά τους τη νύχτα πάει και μεταφέρουν μπάζα και τα ρίχνουν μέσα. Αυτό όταν λέμε ότι υπάρχει ζημιά σε ένα κοντέιν, για πόσο, γιατί χρηματικό ποσό μιλάμε? Μπορεί να είναι και 1500 και 2000 και 3000. Πρόστιμο. Σπάει μέσα ο μηχανισμός που, που σπρώχνει τα σκουπίδια. Πρόστιμο για αυτές τις περιπτώσεις? Υπάρχουν, πρόβλημα. Αλλά πρέπει να συνέχεια να ασχολούμεθα, να παρακολουθάμε τα κοντέινερ. Δεν υπάρχουν κάμερες, δηλαδή δεν έχετε τοποθετήσει? Και κάμερες υπάρχουν σε ορισμένα σημεία, δεν υπάρχουν σε όλα. Αλλά το θέμα δεν είναι να κάνουμε τους αστυνόμους και να τους κυνηγάμε. Το θέμα είναι να αλλάξει η νοοτροπία και να ξέρουν, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη, ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουν, πρέπει να είμαστε καθαροί. Αν θέμε τουρισμό. Ξεκινάει μια δύσκολη περίοδο. Τρώνε πολύ κόσμο. Έχετε προβλέψει για παραπάνω δρομολόγια? Υπάρχει κόσμο? Βεβαίως, τώρα ανοίγουν τα δρομολόγια και έχουμε και δρομολόγιο το οποίο θα ξεκινάει Σαββατοκύριακο όπως πέρσι και θα πηγαίνει σε όλα τα παραθαλάσσια.